Τι η αναταραχή στι κεντρικέ φυλακέ. Μετά τα χθεσινά επεισόδια με φορμή το φαγητό, σήμερα είχαμε νέε συμπλοκέ. Έξω από το σοφρονιστικό ίδρυμα θα συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Χριστόφορο Νέστορο, για να μα πει, Χριστόφορε τι ακριβώ έχει γίνει σήμερα. Αυτή τη στιγμή η Δήμητρα επικρατεί ηρεμία στι κεντρικέ φυλακέ. Ωστόσο, προηγήθηκε ακόμη μια μέρα βία στι φυλακέ, η οποία ξεκίνησε α, τουλάχιστον από την περασμένη Κυριακή, μετά την απομάκρυση του Χάρη Φιλιππίδη από τι κεντρικέ. Είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο και κάθε μέρα προστίθεται ακόμα ένα επεισόδιο στην αλυσίδα τη βία που γράφεται εδώ. Σήμερα, αφορμή ήταν οι ακαθιαρσίε που αφήνουν κάποιοι και τοποθετούν σε σακούγια και μπουκάκια. Έχει προηγηθεί μια ΖΕΝ άρχισαν να ανάψουν τα αίματα. Τρει κρατούμενοι από την, πτέρυγα 5, από την πτέρυγα 1 και 2 ε, ξεκίνησαν να καυγαδίζουν. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα τέσσερα πρόσωπα να τραυματιστούν. Χθε είχαμε επεισόδια δίμητρα ω γνωστό στην πτέρυγα 5 όταν ε, τρία άτομα επίση συνεπλάκησαν μεταξύ του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Μάλιστα χρειαστήκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ωστόσο τα πράγματα είναι καλύτερα τώρα. που καταστάθηκε και το θέμα είναι τι θα δούμε και στι επόμενε μέρε. Αν θα υπάρξει βηματισμό από τον νέο διευθυντή των φυλακών, προκειμένου ναι. να σταματήσει αυτή η ένταση που επικρατεί τι τελευταίε μέρε στο Σοφρονιστικό Ιδρύμα. Αναταραχή, σε ευχαριστούμε. Χριστόφορε.